Η Χρυσή Αυγή και ο κίνδυνος για τη δημοκρατία που αυτή αποτελεί είναι διαρκώς στην επικαιρότητα. Πρόσφατα προσπάθησε να κάνει ένα σύστημα μίσους μόνο για Έλληνες στο Σύνταγμα. Εσύ, Σταύρο Ζουμπουλάκη, είσαι από τους πρώτους που είχες επισημάνει τον κίνδυνο της Χρυσής Αυγής και μάλιστα όταν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής δεν ήταν τόσο υψηλά. Παρ' όλα αυτά, η Χρυσή Αυγή θα έλεγα εξασκεί μια γοητεία και στην επίσημη εκκλησιαστική ιεραρχία, αλλά και στο πίμνιο της Εκκλησίας, ιδιαίτερα αυτούς που είναι ακτιβιστές και ασχολούνται με θρησκευτικά ζητήματα, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις γιατί η Χρυσή Αυγή εξασκεί αυτή τη γοητεία στον κλήρο, στο ανώτερο κλήρο κιόλας, και γιατί δεν συνάδει με τις αξίες του χριστιανισμού, όπως πολλές φορές έχεις δηλώσει και σε αρθογραφία σου και σε συναντεύσεις και στα βιβλία σου. Καταρχάς, να πω ότι η γοητεία που ασκεί η Χρυσή Αυγή, ας ξεκινήσω από ένα γενικότερο σημείο, είναι η γοητεία του κακού. Είναι κάτι που δεν πρέπει να υποτιμούμε, ας πούμε. Υπάρχει πάντα στην ιστορία και στη ζωή αυτή η σαγήνευση του κακού. Αν διαβάσει κανείς μια βιογραφία σοβαρή του Χίτλερ, θα δει ότι ήταν ένας πάρα πολύ μέτριος άνθρωπος και απορείς πως αυτός γοήτευσε μια κοινωνία και μάλιστα με τόσο υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Τη γοήτευσε λόγω ακριβώς των καταστροφικών και αυτοκαταστροφικών στοιχείων του. Τώρα, ειδικότερα ως προς την Εκκλησία, πιστεύω ότι όντως υπάρχει μια έλξη της πολλών ανθρώπων από τη Χρυσή Αυγή, κυρίως τους συντηρητικότερους κύκλους της, κύκλους φονταμεταλιστικούς, παλαιομερολογητικούς, μοναχούς κλπ. Πιστεύω ότι ο λόγος που εκεί υπάρχει, ασκείται αυτή η έλξη, είναι διότι προβάλλει σήμερα η Χρυσή Αυγή ως ένα κόμμα της πατρίδας και της θρησκείας. Όλος αυτός ο κόσμος είναι εθνικά ευαίσθητος, έχει μια εθνική ευαισθησία. Οι χριστιανοί στην Ελλάδα είναι διαπαιδαγωγημένοι έτσι, με εθνική ευαισθησία. Μπορεί να έχουμε άλλες κοινωνικές ευαισθησίες, αλλά η έννοια της πατρίδας έχει μια προτεραιότητα στη σύνδεσή τους. Και προβάλλοντας η Χρυσή Αυγή σήμερα αυτό το στοιχείο, είναι εύκολο να τους γοητεύσει και να τους τραβήξει. Και βεβαίως πρέπει να προσθέσουμε ότι η Εκκλησία δυστυχώς ποτέ δεν έκοψε τη σχέση της με έναν ρητό και κατηγορηματικό τρόπο με κάθε ακροδεξιά εθνικιστική ιδεολογία. Αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει από τα μέσα περίπου της κατοχής, ενισχύεται στον εμφύλιο και την παρακολουθούμε διαρκώς. Μην ξεχνάμε τη σχέση της Εκκλησίας με τη δικτατορία, που είναι μια πλήρης και αγαστή συνεργασία, και ότι στη μεταπολίτευση επίσης ποτέ δεν επανατοποθέτει τον εαυτό της σε σχέση με την πολιτική και άρα και με αυτό το ακροδεξιό εθνικιστικό δικό της παρελθόν. Εσύ τι νομίζεις, Ανδρέα? Εγώ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώμη γύρω από την διείσδυση ή την αποδοχή αυτών των απόψεων μέσα στον κόσμο της Εκκλησίας. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι, και το είπε και ο Σταύρος πριν, ότι συχνά αυτό που συμβαίνει είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε με κάποια καλά στοιχεία, να αγαπάνε την πατρίδα τους, τον τόπο τους. Συχνά μεταμορφώνονται στο απόλυτο κακό και για αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι αγαπάνε ή, να δώσω ένα παράδειγμα έξω από το χώρο της Εκκλησίας, η Χρυσή Αυγή βρίσκει αποδοχή σε πάρα πολύ κόσμο που νιώθει πατριώτης, νιώθει ότι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της συγκρότησής του είναι η αγάπη του για την πατρίδα. Η αγάπη για την πατρίδα, αν το σκεφτούμε λίγο, είναι μια σχετικά απλή και θεμελιώδης έννοια. Σχετίζεται την αγάπη με τον τόπο, ακόμα και τα γεωγραφικά του χαρακτηριστικά, τον πληθυσμό που ζει εκεί, τις αταΐσεις, τις παραδόσεις, κάτι απλό σχετικά. Και γνωρίζουμε όλοι από την ιστορία, αλλά και από την μικρή παρουσία της Χρυσής Αυγής στο τελευταίο διάστημα, ότι η αγάπη για αυτά τα απλά πράγματα δεν έχει καμία σχέση με το φθόνο, το μίσος και το για οποιονδήποτε τα έχει χάσει, να θερμίσουμε μετανάστες. Δεν μπορεί να αγαπάς πραγματικά
τον τόπο σου, με την ουσιαστική έννοια του όρου, και να μην αντιλαμβάνεσαι το δράμα ενός ανθρώπου που δεν έχει αυτό ακριβώς για το οποίο εσύ το εκτιμάς τόσο πολύ. Άρα βλέπουμε πώς υποστηρίζοντας ή πιστεύοντας ή έχοντας μια γνήσια πατριωτική στάση, μπορείς άνετα να εξαγηνευτείς από ιδέες που αντισταντεύονται κάτι τέτοιο, γιατί γνωρίζεις ότι η επίκληση της πατρίδας ή της αγάπης για την πατρίδα ως εργαλείο για να ασκήσεις βία σε κάποιον άλλον ή να αποκαλέσεις κακό, είναι μια στάση ατιμωτική ακόμα και για την έννοια της πατρίδας. Η ερώτησή μου είχε και το στοιχείο ότι δεν συνάδει με τις ξενικές αξίες, τις οποίες σε ρώτησα. Πριν μου απαντήσεις γι' αυτό, να κάνω μια επισήμανση σε αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε. Η Ορθοδοξία μοιάζει να έχει χάσει από την αρχή του ελληνικού κράτους οποιαδήποτε σχέση με την οικουμενικότητα. Δηλαδή είναι μια πολύ, όχι απλώς πατριωτική, εθνικιστική αξία, στην οποία οι ιεράρχες της πρώτα εμφανίζονται ως εθνικοί ηγέτες και μετά ως χριστιανοί. Δηλαδή ακόμα και η Καθολική Εκκλησία είναι πολύ πιο οικουμενική από την Ορθοδοξία, γιατί και οι άλλες εκκλησίες των άλλων Ορθοδοξών κρατών επίσης είναι πολύ εθνικά δομημένες. Άρα εδώ έχουμε μια σύγκρουση με θεμελιακές αξίες χριστιανικές, θα έλεγα. Αν πιάσουμε αυτό το θέμα, πρέπει να μιλάμε 4 ώρες. Κατά βάση όμως έχετε δίκιο. Διότι η διαμόρφωση των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όχι μόνο της ελληνικής, όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, είναι εθνική. Δηλαδή έχουμε εθνικές εκκλησίες στην Ορθόδοξη. Η Ορθόδοξη Εθνική Εκκλησία, η Βουλγαρική, η Σερβική, η Ρώσικη. Και είναι ακριβώς όπως το λέτε. Έχεις πολλές φορές την εντύπωση ότι αυτό που πριτανεύει στη συνείδηση της Εκκλησίας είναι το εθνικό στοιχείο παρά η καθολικότητα και η οικουμενικότητα του Ευαγγελίου. Θαρρείς πως ο Χριστός εσαρκώθηκε όχι για άλλο λόγο, αλλά για να υπάρξει κάποτε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης. Σχεδόν παρουσιάζουν τον Χριστό σαν Έλληνα. Ναι, αυτή είναι η ρήπη. Αλλά αυτό όμως υπόκειται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, δεν εξηγεί πολλά πράγματα, δεν οδηγεί υποχρεωτικά όμως στη Χρυσή έτσι. Ναι. Τώρα, το ότι δεν συνάδει μυστική ιδεολογία. Σαφώς, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή, είναι μια ιδεολογία μίσους, μια ιδεολογία που χωρίζει τον κόσμο σε ανθρώπους και υπανθρώπους. Τι δουλειά μπορεί να έχει με το Ευαγγέλιο ή με την αφετηριακή διδασκαλία του χριστιανισμού, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Θεό. Ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού, ας πούμε. Δηλαδή, είναι αυταπόδεικτο αυτό, ας πούμε. Εγώ ήθελα απλώς να βεβαιώσω αυτό που έλεγα πριν, ότι πώς γίνεται αυτή η μεταστροφή. Ο φόβος παίζει έναν ρόλο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιον που συμφωνεί με ενέργειες εγκληματικές ή βίες απέναντι σε μη Έλληνες, ας πούμε έτσι, το επιχείρημα που τίθεται είναι ότι απειλείται με κάποιον τρόπο η ταυτότητά μου, η παράδοσή μου, η ελληνική μου ταυτότητα και υπό αυτήν την έννοια κάτω από την απειλή. Απλώς το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει, πάντοτε έτσι γίνεται. Όποτε υπάρχει βιαιότητα, ακραία εγκληματική συμπεριφορά, πάντα στην ιστορία εξηγούνταν ή δικαιολογούνταν στη βάση της αυτοάμυνας ή της άμυνας. Καμία επιθετική ενέργεια, ακόμα και ο Χίτλερ όταν έκανε διέλυση, κατέστρεψε όλη την Ευρώπη, το έκανε κάτω από την δικαιολογία ότι η Γερμανία απειλείται, χρειάζεται το χώρο της, υπάρχουν. Κυνηγούσε τους Εβραίους σε αυτή τη λογική ότι υποσκάπτουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ακούγεται και το λέω για έναν τον κόσμο που μας ακούει ενδεχομένως, ότι είναι βασικό επιχείρημα που βεβαίως δεν ευσταθεί. Δεν ευσταθεί εννοώ γιατί δικαιολογεί ακρότητες και βιαιότητες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να υπερασπιστείς αυτό που πρέπει να υπερασπιστείς. Ποτέ δεν ήταν αυτός. Το να προβείς εσύ σε προληπτική βία, σε διώξεις ή οτιδήποτε άλλο. Άρα να το έχουμε στο νου μας, διότι σε μια περίοδο που όλοι φοβούνται, ζούμε μια μεγάλη καταστροφή, αυτό δεν είναι τρόπος να απαντήσουμε στο φόβο, είναι η υποταγή μας στο φόβο. Απλώς θέλω να πω ότι γι' αυτό που λέμε, γιατί δεν συνάδει και είναι λίγο αυταπόδεικτο, θα σου έλεγε κάποιος ότι και ο χριστιανισμός στη μακρόαιρη ιστορία του έκανε φοβερά εγκλήματα. Δηλαδή, από την Ιερά Εξέταση μέχρι την γενοκτονία των Ινδιάνων στην Νότια Αμερική και στη Βόρεια Αμερική προφανώς, έγιναν τις ευλογίες της Εκκλησίας. Και αντίστοιχα εγκλήματα είχε και η Ορθόδοξη να παρουσιάσει. Επομένως, έχεις μια ερμηνεία του χριστιανισμού. Ναι, ο χριστιανισμός στην ιστορία του πράγματι είναι μια
συγκλονιστική ιστορία πιστότητα στο Ευαγγέλιο και προδοσίας του. Έτσι. Και έχει σημασία σήμερα σε ποιο σημείο τοποθετήσει. Mm-hmm. Από αυτή την ιστορία όλη, η οποία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ενιαία, πώς διαλέγεις να δεις τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κόσμος της Εκκλησίας που συμπαθεί δεξιαυγή ξεγελάστηκε, παγιδεύτηκε. Υπάρχει ένα στοιχείο παγίδευσης με την έννοια ότι μια ναζιστική οργάνωση του παρουσιάζεται ως εθνοπατριωτική. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, η διαμόρφωσή του η ίδια τον οδηγούσε να παγιδευτεί, ας το πούμε έτσι. Έχεις πει στον Ζεβουλάκη ότι για να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή δεν θα πρέπει να περιοριστεί η κόντρα μεταξύ Χρυσής Αυγής αριστεράς ή αντιεξουσιαστών, που συνήθως είναι αυτοί που βρίσκονται απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Ότι απαιτείται μια ευρύτερη συσπήρωση και μάλιστα έχεις πει ότι θα πρέπει σε αυτή την ευρύτερη συσπήρωση να στοιχηθεί ο συντηρητικός κόσμος κατεξοχήν, λέγοντας η Εκκλησία να μπει επικεφαλής, ο Άγιος Πάγος, δυνάμεις του συντηρητικού χώρου, τη Νέα Δημοκρατία πιθανώς. Θα ήθελα λίγο να μου αναπτύξεις αυτή τη σκέψη σου. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μια ευρεία συμπαράταξη. Διότι αυτό που απειλεί η Χρυσή Αυγή είναι η δημοκρατία. Άρα η δημοκρατία είναι υπόθεση όλων μας. Όλων των δυνάμεων που ανήκουν σε αυτό που λέμε συνταγματικό τόξο. Άρα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε στον πόλεμο κατά της Χρυσής Αυγής, που είναι μια ευθέως αντιδημοκρατική οργάνωση, ένα ναζιστικό κόμμα. Πιστεύω ότι αυτοί που μπορούν να την απονομιμοποιήσουν περισσότερο είναι οι συντηρητικές δυνάμεις. Γιατί? Διότι η Χρυσή Αυγή τι κάνει? Παίρνει κάποια στοιχεία της δεξιάς ιδεολογίας, η αγάπη για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την πατρίδα κλπ. Για τη θρησκεία, για την οικογένεια, είναι κατά των ομοφιλοφίλων και δεν ξέρω τι όλων των διεφθαρμένων που πλήττουν την ιερή οικογένεια κλπ. Παίρνει αυτά τα στοιχεία και τα ριζοσπαστικοποιεί. Τα ριζοσπαστικοποιεί τόσο ώστε να τα κάνει ιωνία αντισυστημικά για να μπορεί να έλκει και ένα κοινό, ένα ακροατήριο το οποίο στρέφεται εξ αρχής κατά του συστήματος και του κατεστημένου. Εάν λοιπόν έρθει ο συντηρητικός κόσμος και πει, ξέρετε κάτι, ας πούμε, αν έρθει η Ακαδημία Αθηνών και πει, δεν έχετε καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, γιατί είστε βάρβαροι. Αν έρθει η Εκκλησία και πει, δεν έχετε καμία σχέση με τον χριστιανισμό, διότι είστε κήρυκες του μίσους, αυτό τραβάει το χαλί της νομιμοποίησης κατά τη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει ο συντηρητικός κόσμος. Και βεβαίως, αν είναι δημοκρατία, με ξεκάθαρο τρόπο ρητό την κατήγγειλε και την αποκάλυπτε. Μην ξεχνάτε ότι η γαλλική δεξιά έχασε 5 εκλογές για να μην συνεργαστεί με τον Λεπέν, που δεν ήταν ναζιστής, δεν ήταν, δηλαδή, ήταν κάτι ηπιότερο από αυτό που είναι η Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι η ελληνική δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, δίνει μια στάση σιωπής, εντάξει, κάποια ακραία πράγματα βγαίνει να τα καταγγείλει, όχι επίσημα όμως, αλλά διαστόματος, ξέρω εγώ, αρμοδίων υπουργών, διότι θεωρεί ότι αυτό το ακροατήριο είναι δυνάμει δικό της και καλό είναι να μην το χάσουμε, γιατί θα το επαναπατρίσουμε πάλι στο κόμμα μας. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως έχουν και κάποια πιο ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Χρυσή Αυγή. Ίσως να υπάρχει και ένα άλλο κόμμα, δεν ξέρω για να ξέρετε τι έλεγες ενδεχομένως, που έχουν ακόμα εντονότερη σχέση. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι με αυτές τις συνθήκες πώς μπορεί να γίνει μια συμπαράταξη του. Ναι, γιατί, να ολοκληρώσω τη σκέψη που θέλω να σου πω, είναι το εξής, ότι όταν η Εκκλησία, η ηγεσία της, με συντηρητικό τρόπο, είναι τόσο συντηρητική, είναι ομοφοβική, δεν έχει ψηφίσει καν το σύμφωνο συμβίωσης γιατί είναι ενάντια στο γάμο, δεν θέλει ούτε να ακούσει για την είδηση τζαμιού την ίδια στιγμή που οι αραβικές χώρες είναι γεμάτο ελληνοορθόδοξης εκκλησίας. Αυτός ο συντηρητισμός της τη φέρνει πιο κοντά σε απόψεις τύπου Χρυσής Αυγής και άρα πώς μπορεί να ηγηθεί ενός αντιφασιστικού μετώπου. Όχι, δεν έχετε ακριβώς δίκιο. Καταρχάς και το τζαμί, η Εκκλησία έχει δώσει το OK της να γίνει, αν καθυστερεί και δεν έχει γίνει, είναι από τη μεριά της πολιτείας περισσότερο παρά από τη μεριά της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να πιεστεί να το κάνει, πρέπει να εξωθηθεί να το κάνει. Υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες, είναι ρεαλιστικό, ναι, δηλαδή αυτό που λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που
είναι σαφώς εναντίον της εισαγής, αλλά πρέπει να γίνει μια γενικότερη αλλαγή. Ποια αλλαγή? Να επανατοποθετήσει δηλαδή η Εκκλησία τη θέση μέσα στην κοινωνία και την πολιτική. Mm-hmm. Γιατί τώρα έχει και μια γραμμή άμυνας που λέει ότι όπως δεν καταδικάζουμε, ξέρω εγώ, τα αριστερά κόμματα ή το Ρανταρσία ή δεν ξέρω τι, έτσι δεν καταδικάζουμε και τη Χρυσή Αυγή. Εάν καταλάβει ότι έχει την υποχρέωση να επανατοποθετηθεί κοινωνικά και πολιτικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο και να καταδικάσουν τη Χρυσή Αυγή. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση να πιέσουμε και την Εκκλησία και την Ακαδημία και την Νέα Δημοκρατία και όλους να πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντρέα, εσύ τι γνώμη έχεις για το ευρύτερο αντιφασιστικό μέτωπο που έχει στις τελικές δυνάμεις και την Εκκλησία μας? Είναι πολύ κρίσιμο το θέμα που συζητάμε. Mm-hmm. Έχω ένα σημείο με το οποίο διαφωνώ λίγο προς το βάζω Σταύρος και ένα με το οποίο συμφωνώ απόλυτα και θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Η βασική προκείμενη με την οποία ξεκινάω είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του φασισμού, το φαινόμενο του ναζισμού, η άνοδος της αυγής αποτελεσματικά, με τελεσίδικο τρόπο, αν δεν σταματήσει και δεν χειριστεί και δεν μπούμε σε μια δικασία επούλωσης της κοινωνικής καταστροφής που έχει προϋποστεί η πατρίδα μας. Όσο αυτό το φαινόμενο της απότομης πτώσης και όσο μεγαλύτερη ταχύτητα όσο περνάει ο καιρός, διάλυσης. Για τα μνημόνια. Μιλάω για την κοινωνική και οικονομική καταστροφή της χώρας, άρα όσο αυτή η διάλυση συνεχίζεται, επειδή μιλάμε για ανθρώπους και ψυχές, γιατί το πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο ότι έχει ένα εκλογικό ποσοστό, είναι ότι οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την άποψη, αυτή την αντίληψη για τον άνθρωπο και τη ζωή, είναι. Αποτελούν. Πώς να το πω, αντικείμενο προς αντιμετώπιση. Η κοινωνία πρέπει να σκύψει πάνω στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, σκεφτείτε τι ζωή κάνει ένας που μισεί καταστατικά, που είναι βίαιος καταστατικά. Ένα παιδί 20 ετών που εθίζεται στη βία. Είναι πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα με αυτήν την έννοια. Άρα δεν πρόκειται αυτό να σταματήσει, αν δεν αναχαιτιστεί αυτή η καταστροφή. Συμφωνώ σε αυτό το πρόβλημα. Το φαντάζομαι. Υπό αυτήν την έννοια, η επίκληση των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν αυτή την πολιτική στο μέτωπο εναντίον της Υγείας έχει κάποια προβλήματα που στηρίζουν αυτό που μόλις σας είπα, ότι τυπικά θα λέγανε ότι είμαστε εναντίον και ουσιαστικά διαμορφώνουν όλες τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες αυτής της κατάστασης. Υπό αυτή την έννοια, κάπως έχω μια διάσταση. Όπως σε σχέση με το αν μπορεί να φτιάξει μέτωπο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση εναντίον της Χρυσής Αυγής. Η δημοκρατία, να το πω διαφορετικά, απειλείται αυτή τη στιγμή και το φρόνημα το δημοκρατικό της ελληνικής κοινωνίας απειλείται από την πολιτική που εφαρμόζεται. Και όταν σύμβουλοι του Πρωθυπουργού είναι ακροδεξιών επιθέσεων. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι επειδή η πολιτική που εφαρμόζεται, και αυτό είναι και ένας κίνδυνος γενικότερος για την Ευρώπη, είναι εναντίον της δημοκρατίας ή κλονίζει, να το πω πιο μαλακά, την δημοκρατία. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός είναι ένας Πρωθυπουργός που έχει ακροδεξιούς συμβούλους. Έτσι δεν πάει ανάποδα. Επειδή έχει ακροδεξιούς συμβούλους, γίνεται αυτό. Επειδή η πολιτική αυτή στην ανάπτυξή της απειλεί τη δημοκρατία, οι άνθρωποι που καλούνται να την υπηρετήσουν, να την κάνουν πράξη, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από την άλλη όμως, δηλαδή αν κάνουμε την υπόθεση ότι με έναν τρόπο καταφέρνει ο ελληνικός λαός, ο δημοκρατικός κόσμος, μια κυβέρνηση αριστεράς, να αναχαιτήσει την καταστροφή, να αρχίσει να κάνει τα πρώτα σταθερά βήματα προς μια άλλη πορεία, τότε προφανώς εκείνη τη στιγμή οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις που δεν θα έχουν πια την δυνατότητα να ασκούν μια πολιτική που ενίσχυτον, έχουν για όλους τους λόγους που προστάζω καθήκον, και αν θέλετε, στο δικό μου το μυαλό είναι και η θέση τους σε μια νέα μέρα της Ελλάδας με μια αριστερή κυβέρνηση. Η θέση τους είναι να παίξουν ένα στο κρισιμότατο που σας εξήγησα, γιατί μιλάμε για ψυχές και ζωές ανθρώπων, έτσι, εκατοντάδων πια χιλιάδων ανθρώπων. Ο ρόλος που μπορούν να παίξουν αυτά τα κόμματα, αυτό που λέμε η συντηρητική παράταξη, είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Άρα, σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα, αναφέρουμε ότι η Εκκλησία, παρόλο το γεγονός ότι αποτελεί ένα συντηρητικό θεσμό, παρόλο το γεγονός ότι έχει αυτό το παρελθόν που έχει και την αντιδημοκρατική, ας πούμε, μάλλον το συντονισμό της με αντιδημοκρατικά κομμάτια του πολιτικού φάσματος σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, τουλάχιστον που έχω μια γνώση, αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι πιο ευρύ. Παρόλο το γεγονός ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι κρίσιμος ο ρόλος σήμερα. Γιατί η Εκκλησία δεν εφαρμόζει πολιτική, δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι κρίσιμος, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη
συνεισφορά, κατά τη γνώμη μου, ανθρώπων και του χριστιανικού κόσμου, της Εκκλησίας, το γεγονός ότι σηκώνει τον άστημά τους απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, παρά και το κάνει αυτό ακόμα πιο σημαντικό, το γεγονός ότι μιλάμε για μια Εκκλησία που έχει κάποια συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή. Το θεωρώ χρήσιμο. Και να κλείσω λέγοντας απλώς ότι η δημοκρατία ακριβώς είναι υπόθεση όλων μας, γιατί αυτό απειλείται αυτή τη στιγμή. Πέρα από το βιωτικό μας επίπεδο, πέρα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να καλύψουν βασικά αγαθά, το βασικό που μετατρέπει, που μεταστρέφει, αν θέλεις, ποιοτικά την κοινωνία σε κάτι άλλο, γιατί δύσκολα και φτωχά ζούσαν οι άνθρωποι και σε άλλες στιγμές της ιστορίας. Αυτό που αλλάζει τελείως την ποιότητα της κοινωνίας είναι η δημοκρατία. Και το αν έχει δημοκρατία ή όχι. Και επειδή είναι υπόθεση όλων μας, στη γενική κατεύθυνση που λέω Σταύρο, συμφωνώ, απλώς βάζω αυτή την επισήμανση. Αναφέρθηκε και ο Ανδρέας στο πρόβλημα των μνημονιακών πολιτικών και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Αλλά και εσύ αναφέρεσαι σε μια φωτογραφία σου, έχεις πει ότι σε συνθήκες αυτές της οικονομικής κρίσης μεγεννήθηκαν κάποια προζητήματα. Αναφέρεις το μεταναστευτικό, την αύξηση της εγκληματικότητας και τη δραματική υποβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Κριτικάρεις μάλιστα την αριστερά, λέγοντας ότι με την δίθεν ανθρωπιστική στάση της, με έναν αφελέ διεθνισμό, δεν παρουσίασε καμία πρόταση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Θα ήθελα λίγο να μου αναπτύξεις αυτή την προβληματική σου. Εδώ μπαίνουμε σε ένα μεγάλο ζήτημα που είναι ουσιαστικά το ζήτημα της σχέσης ηθικής και πολιτικής. Σωστό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και όλοι μας πιστεύουν, φαντάζομαι εδώ, ότι η ευθύνη απέναντι στον άλλο άνθρωπο είναι άπειρη. Και πρέπει όλοι οι πεινασμένοι, όλοι οι άστεγοι, όλοι οι ξένοι να βρουν φροντίδα, καταφύγιο, στέγη, ψωμί. Αυτό είναι το ηθικό. Ωστόσο, πρακτικά δεν γίνεται. Εγώ πρέπει να βάλω στο σπίτι μου 6 εκατομμύρια, ξέρω, 10, πόσα είναι, 100, 200, δεν ξέρω πόσα είναι, εκατομμύρια αστέγους του πλανήτη. Δεν χωράνε. Και στο σημείο αυτό έρχονται πια οι θεσμοί. Και εδώ γίνεται η διασταύρωση της ηθικής με την πολιτική. Άρα χρειαζόμαστε μια πολιτική, διότι κάποια στιγμή αυτή η ηθική στάση μπορεί να οδηγήσει στο χυμένο αίμα. Άρα χρειάζονται όρια, χρειάζονται κανόνες, χρειάζεται τήρηση νομιμότητας, διαδικασιών και το καθεξής. Για να το πω με ένα παράδειγμα άλλο, εάν εγώ και εσείς, όταν συναντιόμαστε, απειλούμε να σφάξουμε ένας τον άλλον, καλύτερα να υπάρχει ένα σημαντόπλευμα ανάμεσά μας που να μας χωρίζει. Είναι προτιμότερο να μην χύσουμε ένας το αίμα του άλλου, παρά από το να υπάρχει, που δεν μπορεί να υπάρχει, δηλαδή η ιδέα της συνθήκη της αδερφότητάς μας. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει αυτή, τουλάχιστον ας μην σκοτωθούμε. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι η αριστερά έπρεπε να αναδείξει και την έννοια της νομιμότητας και την έννοια της ασφάλειας. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν στην πόλη τους χωρίς να φοβούνται και να ασχίσει για μια μεταναστευτική πολιτική με όρια και κανόνες. Βέβαια, ξέρω ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά δυσεπίλητο σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που είναι ανοιχτή από τη θάλασσα από χίλιες μεριές. Ωστόσο, έπρεπε τουλάχιστον ένα επίπεδο λόγου αυτό από την αριστερά να υπάρχει. Δεν θεωρώ δηλαδή, για να το πω έτσι με ένα ακραίο παράδειγμα, ότι συμβάλλει στη δημοκρατία μας το να περπατά σε μια πόλη η οποία βρωμάει παντού αμμονία. Όχι. Αυτό το φαινόμενο ενισχύει τη Χρυσή Αυγή, ενισχύει τις ακροδεξιές επιλογές. Και έχω χρησιμοποιήσει και το ξαναλέω πάλι, γιατί δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου, ότι η ιστορία των μεταναστών με την νομική, που από ό,τι ξέρουμε από την δισιογραφία, την οργάνωση και τη συντόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή δεν ενίσχυσε την υπόθεση των μεταναστών, ενίσχυσε όμως τη Χρυσή Αυγή. Ανδρέας, από την κριτική τι απαντάς? Καταρχήν να πω επίσης ότι είναι αυτονόητο ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα. Καταρχήν να πω σε επίπεδο ρητορικής, υπάρχει όντως μια δυναμία της αριστεράς να προβάλλει μια λογική στα πράγματα. Τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, μόνο κατά την δικιά μου
ανάγνωση αριστερά μπορεί να μιλήσει για το δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών. Διότι το δικαίωμα στην ασφάλεια δεν είναι ένα ξέχωρο πράγμα που στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή των ανθρώπων πρέπει να βιώνεται. Άρα το δικαίωμα στην... να είσαι ασφαλής άμα πάθεις κάτι στην υγεία σου. Το δικαίωμα να είσαι ασφαλής στην εργασία σου. Το δικαίωμα μπορείς να τα πεις όλα ως δικαιώματα ασφάλειας. Άρα δεν μπορεί αριστερά να αγωνίζεται για όλα τα άλλα. Σωστά. Να σκοτώνεται, να κυνηγείται, να λιδωρείται, να σκοφαντείται για όλα τα άλλα και ξαφνικά για κάποιον ιδιαίτερο λόγο που δεν έχουν καταλάβει, σε το θέμα της ασφάλειας απέναντι στην εγκληματικότητα, για παράδειγμα, η αριστερά να μην έχει μέτωπο. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Φταίει ενδεχομένως η αριστερά που το έχει κάνει κατανοητό. Φταίει το γεγονός ότι δέχεται ο κόσμος να έχει τέτοια κενά στην. Τρόπο που σκέφτεται τα πράγματα. Μια πολιτική δύναμη δηλαδή που λιδωρείται για να υπάρχει εργασιακό δικαίωμα την ίδια ώρα θέλει τον εργατό και τον εργαζόμενο που στον εργασιακό του χώρο θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητά του στον δρόμο να κινδυνεύει να σκοτωθεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άρα εδώ υπάρχει ενδεχομένως μια υποτίμηση από τη μεριά της αριστεράς. Ναι, μια υποτίμηση από τη αριστερά να εξηγεί την αλληλογική για τα πράγματα. Όπως επίσης, κατά τη γνώμη μου, η αριστερά δεν έχει καταφέρει να δώσει σε συνολικό επίπεδο, αλλά και στο θέμα του μεταναστευτικού, την αντίληψη που λέει ότι δεν βοηθά τον άλλον όταν, επειδή είναι μόνο ηθικό ή επειδή είναι σωστό. Η γνώμη της αριστεράς, η λογική της αριστεράς, όπως την έχω καταλάβει εγώ και δεν καταφέρνει πολλές φορές να κάνει, είναι ότι μαζί, εγώ και εσύ, ο άλλος, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και να κερδίσουμε και εγώ και εσύ από αυτό το πράγμα. Μπορεί να το φέρει η ζωή. Μπορεί να το φέρει η καταστροφή και να είναι εδώ σήμερα κάποιος, όπως και εμείς πάμε σε άλλη χώρα μετανάστες. Διαχρονικά ως οι Έλληνες, αλλά η αριστερά, η αντίληψη δεν είναι ότι τον βοηθάω επειδή έχω. Τον βοηθάω διότι αντιλαμβάνω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα. Σκεφτείτε ότι όλες οι μεγάλες οικονομίες στηριχτήκαν σε μεταναστευτικά ρεύματα. Δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό κανένας στην Ελλάδα. Αλλά θα γίνει και έγινε επισημήτη με έναν τρόπο παράξενο. Το ότι τους καλέσαμε να έρθουν και θα μπορούσε ο ελληνικός λαός να σκεφτεί σήμερα ή μια αριστερή δύναμη οτιδήποτε ότι ο κόσμος, η θέση που βρίσκεται, ο κόσμος που έρχεται αυτή τη χώρα θα μπορούσε να είναι παραγωγικό πλεονέκτημα για αυτή τη χώρα που θέλει να συγκροτηθεί, να κάνει πράγματα γιατί φέρνουν δεξιότητες αυτοί οι άνθρωποι, διότι είναι εργατικοί, διότι. Και προφανώς δεν μπορεί και δεν ήταν και θέση της αριστεράς ποτέ ότι να έρθουν όλοι κατατρεγμένοι εντός εισαγωγικών. Τώρα βέβαια είμαστε εμείς οι κατατρεγμένοι και να δούμε ποιος. Δεν θα μας αρέσει, αλλά δεν μας το λένε άλλοι όταν θα πηγαίνουμε. Αλλά δεν ήταν ποτέ η θέση της ότι θα έρθουν όλοι σε μια μικρή χώρα γεωγραφικά. Υπάρχουν όμως πολιτικές που μπορείς να εφαρμόσεις, υπόθηκε και πριν, να πιέσεις καταστάσεις, να πιέσεις για διαδικασίες αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων. Να πω δε ότι για τα όρια και τους κανόνες συμφωνώ απόλυτα με τον Σταύρο, αλλά να έχουμε την αίσθηση ότι η αριστερά όταν λέει αυτά που λέει, μέρος των οποίων πρόλαβα και εγώ να πω εδώ, σε καμία των περιπτώσεων δεν συμφωνεί με το να ζουν άνθρωποι στους δρόμους, χωρίς καμία προστασία, να μυρίζουν αμμονία οι δρόμοι που έλεγε ο Σταύρος. Δεν είναι αυτό το πρότυπο της αριστεράς. Δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με αυτό. Γι' αυτό και είναι υπέρ των. Γιατί θεωρούμε, και αυτό είναι νομίζω το. Ότι αυτό δεν είναι καλό για τον μετανάστη. Ξέρετε, εσείς κανένα μετανάστη, ή βάλετε εσάς τον εαυτό σας στη θέση του να είναι σε μια χώρα που, δεν έχει, που μπαίνει, είναι παράνομος αναγκαστικά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για αυτόν. Πρόνοια που θα μπορούσε να είναι και αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα με τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αξιώσει. Άρα λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζονται όρια και κανόνες. Αυτούς, γιατί χρειάζονται όρια και κανόνες, γιατί είναι καλό για τους Έλληνες και για τους μετανάστες, αυτό λέει αριστερά. Να έχουμε στο νου μας ότι τα ρεύματα πια που έρχονται στη χώρα, να κλείσουμε αυτό, γιατί το θέμα είναι ούτως ή άλλως τεράστιο. Δεν είναι ρεύματα που έρχονται στη χώρα για να μείνουν. Και λόγω της καταστροφής της χώρας, που είναι πια δεν είναι μια χώρα που αναπτύσσεται, αλλά έχει ανάγκη δυναμικό. Μένουν, ωστόσο, γιατί αυτό θέλω να πω, είναι προσφυγικά ρεύματα κατά κύριο λόγο των πολέμων που έχουν και των σειράξεων. Δεν είναι τη φτώχεια μόνο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια που ερχόταν ο κόσμος εδώ να δουλέψει. Είναι ρεύματα που έρχονται από πόλεμο, το οποίο αλλάζει και τελείως την οπτική που πρέπει να έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλουν οι άνθρωποι αυτοί είτε να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους. Είτε να πάνε κάπου αλλού. Άρα εδώ νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εντός εισαγωγικών εύκολο να το αντιμετωπίσει αν έχει την πολιτική βούληση. Όμως η πολιτική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία διάθεση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
και γιατί το αξιοποιεί με τους γνωστούς λόγους, αλλά και για τον λόγο ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του Έλληνα πολίτη ούτως ή άλλως για καμία του πτυχή, ούτε για το θέμα της ασφάλειας και δικαιωματικότητας. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι ο Σαμαράς που σε οδηγεί στην ανεργία, ταυτόχρονα νοιάζεται πάρα πολύ να μην κινδυνεύσει τους δρόμους. Πράγματι, η οικονομική κρίση σήμαινε και μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Χιλιάδες άνθρωποι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειάρχες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη στοιχειότητα προς το ζήν, ας πούμε. Σε αυτές τις συνθήκες, η ερώτηση είναι αν θα έπρεπε η Εκκλησία να πάρει επίσημη θέση πάνω στα μνημόνια και τις επιπτώσεις τους. Να το πω πιο γενικά. Οι χριστιανικές αξίες συνάδουν με τον Άγριο Νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος εφαρμόζεται στη χώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ναι. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα πολύ. Καταρχάς, ο νεοφιλελευθερισμός, αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε, δεν είναι μια εξέλιξη του φιλελευθερισμού. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνουμε τον οικονομικό φιλελευθερισμό και τον οδηγούμε σε ένα ακραίο σημείο. Είναι κάτι ριζικά διαφορετικό. Ο νεοφιλελευθερισμός κάνει μια μεταλλαγή πια σχεδόν ανθρωπολογική στον ευρωπαϊκό κόσμο. Δηλαδή, είναι η πριτάνευση του Homo economicus. Ότι ένα κριτήριο υπάρχει, είναι η οικονομική αποδοτικότητα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο, όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ο κοινωνικός αυτό. Το κράτος, τι είναι το κράτος, πρέπει να λειτουργήσει σαν επιχείρηση γι' αυτό. Άρα με κριτήρια και με όρους αποδοτικότητας, οικονομικής, μόνο. Απέναντι σε αυτό το πράγμα, η Εκκλησία πρέπει να είναι ριζικά αντίθετη. Και οι ευρωπαϊκές εκκλησίες, τόσο οι καθολικές όσο οι προτεσταντικές, το έχουν κάνει. Οι ορθόδοξες, όχι. Ωστόσο, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα η Εκκλησία να μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες του μνημονίου. Δεν είναι δουλειά της, δεν το ξέρει και το κάνει και λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε επιτόκια, σε δόσεις, σε τέτοια ζητήματα. Αλλά ότι πρέπει να καταγγέλει αυτή την κυριαρχία της οικονομικής λογικής του νεοφιλελευθερισμού που αλλάζει, μεταμορφώνει το ανθρωπολογικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού κόσμου, αυτός αυτός πρέπει να το κάνει. Επίσης, να προσθέσω ότι πέραν από τις όποιες απόψεις, εκείνο που έχει ως υποχρέωση είναι τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και είναι φτωχοί, είναι πεινασμένοι, είναι άστεγοι, είναι ξένοι, να τους φροντίσει. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ για τη μεταναστευτική πολιτική, εφόσον υπάρχουν εδώ μετανάστες και υπάρχουν πεινασμένοι άνθρωποι, πρέπει να νοιαστώ για αυτούς και να τους φροντίσω. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, αυτό η Εκκλησία το κάνει. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο συσιτήρων, το οποίο το οργανώνει κυρίως η Εκκλησία. Και δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, υπάρχει ένα αφανές κομμάτι, το οποίο για μένα είναι το κυριότερο, γιατί αυτή είναι, αν θέλετε, και ο καθαρή μορφή φιλανθρωπίας, να μην ξέρει κανένας αυτό που κάνεις, που γίνεται στις διάφορες ενορίες με αμέτρητο αριθμό ανθρώπων που πηγαίνει εκεί και τον φροντίζει η Εκκλησία. Και αυτό, ξέρετε, είναι και μια αντίφαση, δηλαδή μπορεί ο παπάς που φροντίζει αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους να είναι ένας ενδεχομένως και ακροδεξιάς ιδεολογίας άνθρωπος, αλλά εκεί η παράδοση της οποίας είναι φορέας μπορεί να τον υπερβαίνει και να τον κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος νοιάζεται για τους δυστυχισμένους. Και να πω το τελευταίο, συμφωνώντας με τον τόπο Αντρέας προηγουμένως, ότι ό,τι και αν λέμε εναντίον της Χρυσής Αυγής, όποιοι και να συμπαραταχθούν στον αγώνα εναντίον της, εάν η κρίση αυτή δεν ξεπεραστεί και παράγεται διαρκώς αυτή η καταστροφή, η ανθρώπινη που παράγεται κάθε μέρα στον τόπο μας, δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε με τη Χρυσή Αυγή. Αντρέα, ναι, απλώς ήθελα να σου πω το εξής. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα. Απλώς ήθελα να σου πω το εξής. Θέλω πάλι τη γνώμη σας στο ερώτημα που έθεσα, αλλά υπάρχει και ένα λεπτό θέμα, πήγε να το πει νομίζω ο Σταύρος. Μην μετατραπεί η Εκκλησία βάζοντας θέματα κοινωνικά και πολιτικά σε κοσμική. Να έχει πολιτικό λόγο σε μια κοσμική κοινωνία που είναι η βασική προϋπόθεση μιας νεωτερικής δημοκρατίας. Ναι, σωστό είναι αυτό. Οι υποκανονικές συνθήκες δεν θα ήταν ο ρόλος της και δεν θα έπρεπε κανείς να τις. Γιατί είναι μια αυστηρά ατομική και ιδιωτική υπόθεση. Το πιστεύω, τι πιστεύει ένας άνθρωπος για τα μεγάλα υπηρεσιακά ερωτήματα. Αν και η γνώμη μου είναι ότι το θρησκευτικό φαινόμενο
δεν είναι μόνο ιδιωτικό φαινόμενο. Αλλά με έναν τρόπο ανήκει στη σφαίρα αυτό, ας το πούμε, ιδιωτικής ζωής. Αν συνάδει, δεν συνάδει. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω, δεν συνάδει και συμφωνώ με τον Σταύρο. Δεν μπορεί οι αξίες και οι αρετές που καλλιεργεί ο χριστιανικός λόγος να συρρυκνωθούν στην οικονομική αποδοτικότητα, κόστος ωφέλους, άμεσου κέρδους, ανταγωνιστικότητας, ότι δεν φτάνει να βγάλω κέρδος. Πρέπει να βγάλω περισσότερο από τον άλλον. Σύμφωνα με τη λογική του φιλελευθερισμού ή του κεφαλαίου, ας πούμε, του ανταγωνισμού. Αν είσαι πολύ κερδοφόρος, δεν φτάνει. Πρέπει να δεις σε σχέση με τους άλλους, αν τους νίκησες ή όχι. Δεν είσαι πολύ κερδοφόρος, αλλά κάποιος είναι περισσότερο από σένα, δεν είναι καλό για σένα. Αυτό δεν προφανώς δεν μπορεί να χωρέσει τον πλούτο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο χριστιανικός λόγος την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι, το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Να πω κάτι που ενδεχομένως είναι αυτονόητο, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι κατά τη γνώμη μου κρίσιμο. Η χριστιανική θρησκεία συγκεκριμένα έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μετατρέπει την σχέση του ανθρώπου με το Θείο, που είναι μια πολιτισμική αιώνα, χιλιατρίδη για τον άνθρωπο σχέση, σε προσωπική υπόθεση. Ο καθένας είναι εκεί, όσο ο Κώστας, ο Πέτρος, ο Γιάννης, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια τομή, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα πολιτισμικά, μέσα στα οποία ζούμε βέβαια γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Mm. Αλλά αυτά έχουν παίξει ρόλο στη συγκρότησή μας. Τέλος πάντων, αυτό έτσι σαν πει το θεωρώ κρίσιμο. Και στοιχετίζεται και με την άποψη που έχει αριστερά του από μεγάλου σεβασμού σε κάθε άνθρωπο. Βλέποντάς τον ως πρόσωπο, ως ένα πράγμα, ως ένα πλούτο και όχι ως μια οικονομική μονάδα. Παρένθεση, η αριστερά βέβαια έχει πέσει θύμα του οικονομισμού που ενδεχομένως πέφτει σήμερα ο φιλελευθερισμός με την μορφή του φιλελευθερισμού και συμφωνώ ότι δεν είναι το ένα συνέχεια του αλλού. Γιατί και η αριστερά αντιμετώπισε τους ανθρώπους κάποτε, ειδικά όταν είχε την εξουσία, ως οικονομικές μονάδες. Αυτό που εγώ θέτω με έναν τρόπο, όχι ερώτημα, αλλά σαν παρένθεση, είναι και στους ανθρώπους που μιλάω, αλλά και στην Εκκλησία και στους ανθρώπους της Εκκλησίας, στον καθένα αυστηρά προσωπικά, να αντιληφθούμε λίγο τι συμβαίνει γύρω μας. Όντως αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλώς μια οικονομική πολιτική, δεν είναι μια φυσική καταστροφή, είναι μια επιχείρηση συντεταγμένη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται οι κοινωνίες και βιώνουν και ζουν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι πολιτικό μόνο, δεν είναι οικονομικό, είναι και πολιτισμικό και ανθρωπολογικό, όπως είπε ο Σταύρος, σε αυτό πρέπει να αναμετρηθούν όλοι και να βρουν τον τρόπο να το κάνουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν πολιτική. Mm-hmm. Επειδή είναι ακριβώς πολύ ευρύτερο αυτό που ζούμε και αυτό που γίνεται, χρειάζεται η Εκκλησία να κάνει πολιτική. Αλλά αν αντιληφθούμε το μέγεθος της αλλαγής που επιχειρεί, την ιστορικότητα των στιγμών στην οποία βρισκόμαστε, ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο να σταθεί απέναντι σε αυτό. Ή να συνταχθεί με αυτό, ή να αντισταθεί σε αυτό. Θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με τρία θέματα που απασχόλησαν και το συνέδριο που έγινε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με θέμα αριστερά, εκκλησία και αριστερά, που έγινε στα τέλη του Ιανουαρίου. Το πρώτο αφορά την εκκλησιαστική περιουσία και τη φορολόγησή της. Ένα μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας είναι με χρυσόβολα της εποχής του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ δεν λείπουν μεγάλα σκάνδαλα όπως το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Απασχολείται πολύ αυτόν τον καιρό και τον διεθνή τύπο η φοροασυλία της Εκκλησίας. Τελευταία διάβαζε ένα μεγάλο άρθρο στη Le Monde που είχε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα η συνεισφορά της Εκκλησίας στην κρατική φορολογία είναι πάρα πολύ μικρή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη γνώμη σας σε αυτά τα δύο σημεία. Πρώτον, ότι έχει περιουσία ιδιοκτησιακούς τίτλους με χρυσόβουλα ή με έγγραφα οθωμανικά, αυτό είναι απολύτως ισχυρό. Δηλαδή δεν είναι νομικά, δεν έχει σημασία αν είναι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Είναι νομικώς ισχυρά οι τίτλοι αυτοί ιδιοκτησίας. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι αν πάμε στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή, αν κάποιος έχει χωράφια στο χωριό του, προφανώς οι τίτλοι ανάγονται στα χωριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν τα έχει τον παππού του, δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, που είναι το απλό. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρατε για το Βατοπέδι. Ξέρετε, η ιστορία του Βατοπεδίου για μένα δεν είναι αν έχει κάνει νομικές ατασταλίες ή μπορεί να έχει κάνει, μπορεί και όχι, ας τα βρει δικαιοσύνη αυτά. Είναι ότι έχουμε ένα μοναστήρι το οποίο μετετράπει σε μια επιχείρηση real estate. Αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο, είναι πνευματικά απαράδεκτο.
και είμαι αντίθετος, ακόμα και αν όλα είναι νόμιμα. Γιατί για να τις κάνεις αυτές τις δουλειές, δηλαδή να ανταλλάζεις ακίνητα, να αγοράζεις, να πουλάς, να κάνεις, πρέπει να είναι το μυαλό σου όλη την ώρα εκεί. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια μετατόπιση πλήρη από αυτό που είναι ο μοναχισμός και αυτό το, για το οποίο πήγαν οι αναπηρευτές στο μοναστήρι. Δεν είναι μόνο, συγγνώμη στη διακόπτω, Σταύρο, δεν είναι μόνο το μοναστήρι, εδώ και θέλει να φτιάξει η εκκλησία φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεντέλη, αντιδρούν και οι κάτοικοι. Ναι. Έχεις business δηλαδή, κανονικές, με βάση την αγορά. Ναι. Όπως είπα και προηγουμένως, στην ιστορία της εκκλησίας πάντα υπήρχε μια... υπάρχει αυτή η ένταση ανάμεσα στην πιστότητα στο Ευαγγέλιο και στην προδοσία του. Μία από τις μορφές προδοσίας του είναι πλούτος. Και αυτό το έχουμε σε όλη τη διαδρομή της Εκκλησίας. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω παραδείγματα. Ας πούμε, έχουμε έναν μοναχισμό, και αν και αναφερθήκαμε σε αυτόν, ο οποίος είναι μοναχισμός των αυτοκρατορικών παραχωρήσεων, κτημάτων, μεγάλων κτηρίων. Αν θέλετε, ο μοναχισμός του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίτη, ιδρυτή της Αθωνικής Πολιτείας. Και από την άλλη μεριά, έχουμε και ένα μοναχισμό της απόλυτης φτωχίας, που είναι κόντρα στον προηγούμενο και στην Ελλάδα και στη Ρωσία με τον Άγιο Νίλο της Σόρας και στη Δυτική Ευρώπη και παντού. Υπάρχει αυτή η ένταση. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι φτωχή. Εμένα με ενοχλεί και η εικόνα του Πατριάρχη να πηγαίνει στο Άγιο Όρος με τη θαλαμικό του Λάτσι. Όταν εγώ πηγαίνω με το λεωφορείο της γραμμής και με το καραβάκι της γραμμής. Αυτό με ενοχλεί, με απόλυτα αντίθετος. Όταν μάλιστα ο Πατριάρχης, ο κάθε επίσκοπος, είναι μαθητής του Χριστού, ο οποίος εισήλθε στην πρωτεύουσα πόλη, στην Ιερουσαλήμ, επί πόλων όνων. Τώρα, από την άλλη μεριά, έχω την βεβαιότητα ότι υπάρχει ένας μύθος για την εκκλησιαστική περιουσία. Mm-hmm. Ότι πρόκειται για μια αμύθιτη περιουσία. Δεν είναι έτσι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εκτάσεις δασικές. Αλλά μη αξιοποιήσιμες, δεν τις αποφέρουν τίποτα. Υπάρχουν βέβαια ως εκτάσεις στην περιουσία της, αλλά χωρίς οικονομικά ωφέλη για αυτήν. Δηλαδή, ξέρω ότι η Μονή Πεντέλη, για παράδειγμα, που έχει δάση εκεί γύρω, δεν μπορεί να συντηρήσει τα κτίρια της. Δεν έχει πόρους. Έχει μια μεγάλη περιουσία, αλλά η περιουσία αυτή δεν της αποδίδει τίποτα. Ωστόσο, εάν η Εκκλησία έχει εμπορικές χρήσεις και κερδίζει, πρέπει να φορολογείται όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Πάντως, μην το διωγγώνουμε το θέμα. Δεν είναι τόσο τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος αμύθιτος πλούτος στην Εκκλησία, η οποία τον έχει και δεν τον αξιοποιεί κλπ. Οι ενορίες, για παράδειγμα, οι ναοί των Αθηνών, οι ενοριακοί Αθηνών, επειδή και τα έσοδα του παγκαριού έχουν πέσει λόγω της οικονομικής κρίσης, δυσκολεύονται να βγάλουν πέρα το μήνα. Δηλαδή να πληρώσουν το φως, το τηλέφωνο, το ψάλτη, το νεοκόρο, δυσκολεύονται. Πόσοι όμως οι Μητροπολίτες έχουν τέτοια αυτοκίνητα? Τους τα δίνει το... Το ελληνικό δημόσιο, τους τα δίνει. Το ελληνικό δημόσιο, ενώ... Τις λιμουζίνες τεράστιες. Τις λιμουζίνες τεράστιες, ως δημόσια λειτουργία. Α, τους δίνει το ελληνικό κράτος. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, για μένα, θα έπρεπε κανονικά να ντρέπονται να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ως δημόσια λειτουργία, τα παίρνουν από το κράτος. Λες δηλαδή ότι η φορολόγηση δεν είναι μικρή επειδή δεν έχει μεγάλη περιουσία αυτά. Ναι, αυτό. Αλλά όπου υπάρχουν εμπορικές χρήσεις και αυτά, πρέπει να φορολογείται. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Ήμουνα στο συνέδριο, άκουσα τι είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το τι είπε ο οικονομικός υπεύθυνος, αν κατάλαβα καλά. Ή κάποιος που ήξερε καλά τα οικονομικά της Εκκλησίας. Εγώ διάβαζα για να σας διευκολύνω ίσως μία παρέμβαση του Παπαδημούλη πριν από κάποιο διάστημα που έλεγε ότι η Εκκλησία είχε πληρώσει φόρο το 2010 που μόλις 2,5 εκατομμύρια, που ήταν το 1 πέμπτο του 2003. Δεν ξέρω το θέμα, θα ήθελα να επισημάνω μια γενικότερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει την κουβέντα αυτή. Και που την επιβάλλει κατά τη γνώμη συγκυρία απολύτως, αλλά κατά τη γνώμη και εκτός συγκυρίας καταστροφής θα έπρεπε να γίνεται η κουβέντα έτσι. Γιατί κατά τη γνώμη αυτή είναι και η λογική που λέω εγώ της αριστεράς στα πράγματα. Ούτε χριστιανικό να το πω έτσι είναι, ούτε αριστερό να συζητάμε προσπαθώντας ο ένας να πάρει από τον άλλον κάτι. Δηλαδή να τραβάω
ο αριστερός τώρα σου λέει παπά, δώσε μου εδώ τα χρήματα, ο άλλος να λέει όχι, έχω λίγα, δώσε μου εσύ. Αυτό μπορεί να συνάδει με τον ευελεύθερο μοντέλο του ανταγωνισμού. Ο καθένας κοιτάζει τη μερικότητά του, τα δικά του επιμέρους συμφέροντα. Μια κυβέρνηση δηλαδή, πώς θα φτιάξει έναν προϋπολογισμό για να έχει, που να είναι καλό για τον κόσμο, για τα δικά της επιμέρους συμφέροντα. Έτσι σκέφτεται ο αντίπαλός μας με μια έννοια. Η Εκκλησία να κοιτάζει τον εαυτό της. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που αδικεί και την Εκκλησία και την αριστερά και θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε. Το τρόπο με τον οποίο συζητάμε, που θα πρέπει να συζητάμε, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία. Εμείς με τη δικιά μας παράδοση, οι αριστεροί, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με έναν τρόπο. Ο χριστιανικός λόγος επιβάλλει με τον έναν τρόπο, σε έναν θεσμό μακραίων όπως είναι η Εκκλησία, να δει τα πράγματα και αυτή σε μια τέτοια στιγμή με έναν ονομάτι και να κάτσουμε μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινό. Αφού και οι δύο, με το δικό του τρόπο, καθένας υποτίθεται, αληθεύεται, αν αληθεύεται, αυτό το δείχνει πράξη, ότι υπηρετεί ή θέλει να υπηρετεί την κοινωνία και τον λαό. Ωραία. Άρα με αυτήν την έννοια, όλη η κουβέντα γύρω από το τι δυνατότητες μπορεί να έχει η εκκλησιαστική περιουσία. Διότι και μια κυβέρνηση που θέλει να τη φορολογήσει, δεν τη φορολογήσει για να τα βάλει τσέπη τη, θέλει να τα φορολογήσει για να αντιμετωπίσει προβλήματα. Όλη αυτή η κουβέντα θα μπορούσε να γίνει με έναν άλλον τρόπο, ο οποίος ήταν πολύ πιο δημιουργικός και κατά τη γνώμη μου καλύτερος και για το μήνυμα που θα έδινε στην ελληνική κοινωνία. Μια τέτοια τύπου προσέγγιση στο πρόβλημα. Όχι ο καθένας, πάμε εκεί να διαπραγματευτούμε όπως κάνουν οι χώρες που έχουν διαφορές, αλλά πάμε από κοινού με το ίδιο ενδιαφέρον και αγωνία για το πώς μπορούμε μαζί να αξιοποιήσουμε ό,τι γίνεται να αξιοποιηθεί για το καλό του ελληνικού λαού. Αν πετύχουμε μια τέτοια αλλαγή στις σχέσεις, νομίζω ότι πτυχές του προβλήματος που βάλε ο Σταύρος, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει μια υπερβολή γύρω από το, οι πτυχές του ότι ενδεχομένως όντως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αξιοποιηθούν και να δούμε πώς θα γίνει. Προς όφελος του λαού προφανώς και να μην μένουν αξιοποιητά επειδή με έναν τρόπο ανήκουν τυπικά ειδικτυσιακά στην Εκκλησία, αλλά να δοθούν δυνατότητες δηλαδή αξιοποίησης για τον ελληνικό λαό, για τις ανάγκες του αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά φεύγοντας από αυτή την προσπάθεια, ο καθένας να πει: εγώ δεν έχω τίποτα, ο άλλος να πει: ναι, αλλά εγώ χρειάζομαι, να γίνει η κουβέντα κατά τη γνώμη μου πιο ουσιαστική και πιο κοντά στην πραγματικότητα του τι υπάρχει και του τι μπορεί να φορολογηθεί. Και το κατεπίδι. Ήταν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ η φορολόγηση. Προφανώς. Και παραμένει από ό,τι φαντάζομαι. Και εγώ αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αν εγώ ήμουν άνθρωπος Εκκλησίας, προφανώς θα ήθελα ειδικά σε αυτή τη φάση να δω πώς η Εκκλησία μπορεί να συμβάλλει, να βοηθήσει μια ελληνική κυβέρνηση ή το ελληνικό κράτος να αντιμετωπίσει μια ιστορική κατάσταση, μια ιστορική συμβέλεια τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Ωραία. Μέρος αυτής της συζήτησης που κάναμε είναι και το δεύτερο θέμα που απασχόλησε και το συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το οποίο αφορούσε τη μισθοδοσία των ιερέων. Ακούστηκε μια πρόταση να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων από το ελληνικό κράτος, η οποία κοστίζει γύρω στα 220-250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και να αντικατασταθεί με έναν ειδικό φόρο, ο οποίος θα μπαίνει σε κάθε φορολογική δήλωση, όποιανού δηλώνει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος, να μπαίνει ένας μικρός φόρος επιπλέον και από αυτό το φόρο να πηγαίνει στην Εκκλησία και από αυτό η Εκκλησία να μισθοδοτεί τους ιερίστες. Πρόκειται για μια άποψη η οποία επί τη ευκαιρία δεν είναι και τίποτα το φοβερό ριζοσπαστικό. Εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρω τη Γερμανία, με τον ίδιο τρόπο. Στη Γερμανία, κύριος, Γερμανία. Και στην Γαλλία. Και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Ολλανδία διάβασα. Και σε όλες τις χώρες αυτές. Στη Γερμανία υπάρχει, δηλώνεις Προτεστάντες ή δηλώνεις Καθολικός λόγω της διαίρεσης της χώρας σε δύο μεγάλες χριστιανικές κοινότητες. Και ο αντίστοιχος. Ενώ στη Γαλλία πληρώνονται από την Εκκλησία την ίδια και δεν παρεμβαίνει καθόλου ότι. Στην Ισπανία και στην Ιρλανδία που λέω, κάτι αντίστοιχο θα είναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι υπήρξε αυτή η πρόταση, σηκώθηκε μεγάλος καπνός. Εν τω μεταξύ, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο Στουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομικών, έχει συμφωνήσει με την δικιά μου σε συνέντευξή του στον Θοδωράκη, τον δημοσιογράφο. Και θα ήθελα να πω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με την πρόταση αυτή που διατυπώθηκε. Και επιπλέον να προσθέσω ότι είναι κατά της μισθοδοσίας του κλήρου από το κράτος. Δεν θέλω, εγώ προσωπικά ως χριστιανός και μέλος της Εκκλησίας, δεν θέλω ιερείς δημοσίους υπαλλήλους. Δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Και άρα πώς θα πληρώνονται. Θα πληρώνονται από τους πιστούς. Εάν οι πιστοί θέλουμε να έχουμε παπά στην ενορία μας, τότε πρέπει να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη, θα τον πληρώσουμε. Κάπως θεσμικά δεν πρέπει να γίνει αυτό. Θα βρεθεί ο τρόπος, όπως γίνεται σε όλες τις εκκλησίες του κόσμου.
δεν μπορούμε να ανοίγουμε μόνο την καρδιά μας στον παπά της Αναρίας, πρέπει να ανοίξουμε και το πορτοφόλι μας, αφού θέλουμε να τον έχουμε. Βεβαίως, αυτό που λέω θα γίνει με μια λογική. Δεν μπορείς έναν παπά που είναι, ξέρω εγώ, 60 χρόνων να του πεις τώρα πάβεις να μισθοδοτήσει. Μπορεί να ορίσουν μεταβατικούς τρόπους για τους νέους ιερείς κλπ. Άλλωστε, αυτό σε έναν βαθμό γίνεται ήδη, έχει αρχίσει να γίνεται. Θα σας πω πώς. Λόγω της, ότι επίπτει και η Εκκλησία στις διατάξεις του 1 προς 10, δηλαδή φεύγουν, συνταξιούνται 10 ιερείς και χειροτονείται ένας, όπως μπορεί μια Μητρόπολη να έχει ανάγκη για περισσότερους. Έτσι χειροτονούνται οι ιερείς σήμερα στη Μητροπόλη της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι εξ αρχής ξέρουν και τους δηλώνεται δηλαδή ότι δεν έχουν μισθό το κράτος. Και ή αυτοί ασκούν ένα επάγγελμα, το οποίο συνεχίζουν να ασκούν, είναι ξέρω εγώ γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί, δεν ξέρω τι είναι, και είναι ταυτόχρονα και ιερείς, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, ή βρίσκει κάποιον τρόπο η Μητρόπολη να τους βοηθάει οικονομικά. Μπορεί να τους πει δηλαδή ότι θα σου καλύψω την ασφάλιση. Τα άλλα λύζεται μόνο σου, δεν ξέρω τι. Έτσι. Ενδιαφέρουσα η άποψη. Ναι, αυτό θα οδηγήσει την Εκκλησία σε μια ένταση και σε μια αυτοσυνειδησία. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η βολή ότι ο παπάς βρέξει, χιονίσει, θα έχει το μισθό του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλώς να πηγαίνει μια Κυριακή ή ένα Σάββατο να κάνει μια λειτουργία. Και πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ανάγκη από αυτή την αναστάτωση και από αυτή την ένταση. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω πάλι ότι το μοντέλο του ιερέα δημοσίου υπαλλήλου, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, δεν με συγκινεί καθόλου. Η πρόταση αυτή του να δηλώνει ο πολίτης ότι εγώ είμαι Ορθόδοξος και δέχομαι να πληρώνω ένα φόρο, καταρχάς έχει κάποια στοιχεία που δεν μου αρέσουν, δηλαδή ότι γιατί να αναγκάζει το άλλο στη φορολογική του δήλωση να δηλώνει θρησκευτικές πεπιθήσεις, ας πούμε. Προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα, δεν χρειάζεται. Και δεύτερον, καμιά φορά οδηγεί και την Εκκλησία σε έναν δρόμο στρεβλό. Ας πούμε στη Γερμανία, για παράδειγμα, εμφανίστηκε το φαινόμενο να αρνείται η Καθολική Εκκλησία την μετάληψη σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει το φόρο του στο δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω πιο ξεκάθαρες λύσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Με μια λογική και με κοντά στον νίκη γνώση που λέμε, όχι αύριο το πρωί. Υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι 10.000 παπάδες τη οικογένεια. Ναι. Σωστό. Για πες μας, την άποψή σου. Να πω πάλι ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συζήτηση γύρω από αυτό δεν αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συζητάμε αυτά τα θέματα. Ή πάλι γίνεται ένας κλοκαυγάς, να σου πάρω, να μου πάρεις, όχι τα αυτά που έχω, που δεν αντιστοιχεί ούτε, σας λέω, ούτε στον τρόπο που εμείς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε αυτή την αντίληψη, γιατί αυτή η αντίληψη είναι το αντιπάλο. Αυτή η αίσθηση, πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί άνοιξε αυτό το θέμα, προφανώς γιατί το αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει ένα φόβο και ένα κλίμα. Αυτό είναι και αντικειμενικά ένα ζήτημα. Είναι αντικειμενικά ένα ζήτημα, αυτό θα σας πω. Τι αντικειμενικά ζήτημα. Το έβαλε και στον Άρα. Τι αντικειμενικά ζήτημα. Μόνος του. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Ναι, αλλά η κοινωνία καταστρέφεται. Εγώ και το παιδί μου δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δεν είναι αυτή την ώρα να συζητήσουμε πώς θα κάναμε μια τέλεια κοινωνία, όπως θα την οραματιζόμαστε και θέλουμε να τη φτιάξουμε, ακριβώς την επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Επιτρέψτε να σας πω ότι αν ο ιστορικός του μέλλοντος πει ότι η ηγεσία της αριστεράς και η ηγεσία της Εκκλησίας σε μια τόσο κρίσιμη ιστορική στιγμή για τη χώρα συζητάγανε πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό, εμείς έχουμε δηλώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, ότι αυτή τη στιγμή εγγυόμαστε τη βασική διαβίωση κάποιων ανθρώπων, δεν γίνεται αυτό που υπόθηκε να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη μια τέτοια κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε, και είναι προφανές αυτό ότι αυτή είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κανένα άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο Σταύρος είπε, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Δηλαδή, και εγώ έχω συγκεκριμένους λόγους να πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη πρόταση με τη συγκεκριμένη μορφή που έχει στη Γερμανία, αλλά δεν είναι κατά τη γνώμη μου τη παρούση αυτή η κουβέντα.
Αλλά μία συζήτηση με τους όρους που έβαλε ο Σταύρος, δηλαδή για σένα ο διάλογος. Τέτοια κουβέντα, βέβαιος, τέτοια και άλλη. Και άλλα θέματα υπάρχουν. Τα σκεφτικά στο σχολείο. Έτσι. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητήσει μια κοινωνία που θέλει να βελτιώνεται σε τέτοια θέματα που αφορούν την οργάνωση και του κομματιού της κοινωνικής ζωής που έχει να κάνει την θρησκεία. Προφανώς, αλλά έχω την αίσθηση, γι' αυτό σας λέω, προσπαθώ να βάζω κάθε φορά το κατεπήγον της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μια κοινωνία που κοιτάζει πώς θα οργανωθεί καλύτερα. Είμαστε μια κοινωνία που καταστρέφεται και δεν θα κάνει γι' αυτό. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης. Ξέρουμε γιατί η πολιτική ζωή, γιατί κανονικοποιείται με αυτόν τον τρόπο η πολιτική ζωή. Σου λέει, είμαστε τόσο χαλαρά στην κοινωνία, που συζητάμε το πώς θα μισθοδοτούνται ακριβώς οι κληρικοί. Το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν αντιστοιχεί στην περίοδο. Άρα, δεν μπορώ να πάρω θέση στο συγκεκριμένο θέμα, ποια είναι η καλύτερη. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν είμαι και ειδικός πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Συμφωνώ γενικά με τη βασική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει για τον διαχωρισμό του κράτους και εκκλησίας. Πάλι όχι από την οπτική μόνο του ότι θα ήταν καλό για το κράτος, αλλά νομίζω και ότι υπάρχουν και άνθρωποι στην Εκκλησία που θεωρούν ότι ο ρόλος της Εκκλησίας θα ήταν διαφορετικός ή θα μπορούσε πιο κοντά σε αυτό που θα έπρεπε να είναι εάν υπήρχε κάποιο τύπο διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός δεν είναι η ένωση, ο διαχωρισμός δεν έχει μόνο κόστος και όφελος, πρέπει να δεις κάθε φορά τι εξυπηρετεί, τι θες να πετύχεις με αυτό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το λέει στον Λάρα, το ίδιο πράγμα μπορεί να το λέει και κάποιος άλλος. Με τι θες να πετύχεις, προς τα πού θες να πας τα πράγματα, και με αυτήν την έννοια νομίζω ότι είναι ζητήματα που και από τις δύο πλευρές, αν το πούμε έτσι, και από την αριστερά και από την Εκκλησία, εκείνοι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ασκήσουν αυτό που, το οποίο πιστεύουν, αυτή είναι η βασική μου προκείμενη, αυτό για το οποίο πιστεύουν, καθένας με τον δικό του τρόπο, δεν γίνεται να μην συνεννοηθούν. Γιατί τους κενώνει μια κοινή μήτρα που είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και άλλα που είπα σε κάποιες συγκεκριμένες αξίες και αρετές. Μια και το ανέφερε ο Ανδρέας, ήταν και η τελευταία μου ερώτηση που ήθελα να κάνω για το χωρισμό κράτους Εκκλησίας και εσύ έχεις εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ του χωρισμού. Θα ήθελα λίγο να μου τεκμηριώσει την άποψή σου. Είναι απλό. Είναι απλό. Διότι το κράτος είναι όλων. Η Εκκλησία δεν είναι όλων. Είναι των πιστών. Άρα δεν μπορούν να ταυτίζονται αυτά τα δύο πράγματα. Το βασικό πράγμα που έχει να καταλάβει η Εκκλησία και οι δυτικές εκκλησίες το κατάλαβαν είναι ότι δεν ταυτίζεται πια με την κοινωνία. Ότι είναι ένα μικρό ποσοστό της κοινωνίας που είναι μέλη της Εκκλησίας, που είναι πιστή. Το κράτος είναι όλων των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει να χωρίσουν. Εγώ πιστεύω δε ότι εν της πράγμασης στην Ελλάδα έχει γίνει αυτός ο χωρισμός. Μένουν κάποιες ακριβώς που καλό και αυτές να τελειώσουν. Σταύρο και Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε στο Λεφ.gr. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.